Για άλλη μια φορά το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και τα Συνδικάτα ερχόμαστε στο Υπουργείο Υγείας για να διαδηλώσουμε, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα προστασίας για τους χώρους δουλειάς, για τους χώρους εκπαίδευσης, για τους χώρους, για τις αστικές συγκοινωνίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο αρνήθηκε να δει τους εκπροσώπους των συνδικάτων. Μια κυβέρνηση η οποία έχει ανοίξει ήδη τη συζήτηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με το ΣΕΒ, για να ετοιμάσει νέα νομοσχέδια τα οποία θα αφαιρέσουν ακόμα περισσότερα δικαιώματα από τους εργαζόμενους, το μόνο που έχει να πει στους ίδιους εργαζόμενους είναι η άρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους και φυσικά σε αυτή τη συμβολική κίνηση να παρατάξει μια πολλαπλάσια δύναμη αστυνομικών. Από ποιους απειλείται η κυβέρνηση? Από τους εργαζόμενους? Από αυτούς που υποφέρουν? Από αυτούς που βλέπουν τους συναδέλφους τους στο κρεβάτι του νοσοκομείου? Από αυτούς που μετρούν νέους νεκρούς από την πανδημία? Λέμε λοιπόν στην κυβέρνηση και το κάνουμε καθαρό ότι ο αγώνας των συνδικάτων για άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, στις αστικές συγκοινωνίες θα δυναμώσει, θα είναι καθημερινός. Δεν πρόκειται να δεχτούμε την πολιτική της κυβέρνησης που επιβάλλει με την καταστολή τα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Επιμένουμε, συνεχίζουμε στους χώρους δουλειάς, οργανώνοντας τις νέες κινητοποιήσεις και ετοιμάζοντας απεργιακή απάντηση απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει κι άλλο όχι μόνο τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, αλλά και τα εργασιακά μας δικαιώματα, τις συλλογικές μας συμβάσεις, τους μισθούς μας, το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Συνεχίζουμε λοιπόν στους χώρους δουλειάς.